κεντρικό τραπεζίτη, θα ήθελα πρώτα να πω ότι θεώρησα εξαιρετικά τίμια και εξωπρεπή την υπεράσπιση της συζύγου του. Από την άλλη πλευρά, τα υπόλοιπα θέματα που έβαλε είναι ακριβώς το αντικείμενο της επιτροπής που θα φτιάξει η Βουλή ή των δικαστικών αρχών στις οποίες θα παραπενθεί όλη η υπόθεση. Αλλά έπρεπε να το πω αυτό, διότι πραγματικά νομίζω έκανε μια αξιοπρεπή παρουσίαση. Η ιστορία και ο ελληνικός λαός μας καλεί σήμερα να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το Novartis Gate. Πώς θα απαντήσουμε στους εχθρούς της δημοκρατίας που με το σύνθημα όλοι οι ίδιοι είναι προσπαθούν να απονομιμοποιήσουν την πολιτική, παραδίδοντας το δημόσιο συμφέρον στις αγορές, τις πολυεθνικές και τους παρατρεχάμενους εξυψίας. Όταν διάβασα τα έγγραφα του FBI στην δικογραφία, ανατρίχιασα με τις περίτεχνες τακτικές δωροδοκίας και ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Το σκάνδαλο είναι παγκόσμιο. Η εταιρεία έχει πληρώσει πρόστιμα σε πάρα πολλά κράτη. Αλλά ο κινησμός της εταιρείας και των συνεργών της στην καταλήστευση του καθημαγμένου μας λαού ξεπερνάει κάθε όριο. Η δικογραφία αποτελεί μνημείο εγκληματικότητας, ένα σύστημα της εξουσίας που δεν έχει κανένα φραγμό στην επιδίωξη του κέρδους. Μια κοινική ελίτ που ξέρει την τιμή των πάντων, αλλά την αξία μηδενός. Αλλά ας μιλήσω για τις πιθανολογούμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Το ισχύον καθεστώς προστασίας υπουργών, ο συνδυασμός της συνταγματικής διάταξης και του νόμου της ευθύνης των υπουργών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα από τα μεγάλα κράτη, κυρίως στο θέμα της παραγραφής, δεν υπάρχει στη Βρετανία, δεν υπάρχει στην Ιρλανδία, το Βέλγιο ή την Ιταλία, δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία νομίζω αναφέρθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης και από τον κύριο Βορύδη και από άλλους. Πρέπει να πάει η αμιλητή στη Βουλή, επομένως ο φάκελος δεν έχει κλειδώσει. Η σύντομη παραγραφή οδηγεί στο τέλος αυτής της ιστορίας. Εν τούτης ακούσαμε από αυτούς που έχουν δημιουργήσει αυτό το σύστημα προστασίας ότι η υπόθεση αποτελεί σκευωρία, λάσπη, σκιές, ότι ποινικοποιεί αθέμητα την πολιτική. Ιστορικά, η χρήση του ποινικού δικαίου για πολιτικούς λόγους έχει χρησιμοποιηθεί στην πατρίδα μας εναντίον της αριστεράς. Και να κάνουμε μια διάκριση. Οι αποτυχημένες και βλαβερές πολιτικές προηγουμένων κυβερνήσεων πρέπει να αξιολογούνται πολιτικά, όχι ποινικά. Αλλά εδώ έχουμε πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά. Οι ελεγχόμενες πράξεις αποτελούν σοβαρά εγκλήματα, στα οποία ενέχονται πιθανόν υπουργοί. Δεν έχουμε επομένως εδώ ένα victor's justice, μια δικαιοσύνη των νικητών, που επιδιώκει δικαστικά την ηθική απονομιμοποίηση των ηττημένων αντιπάλων τους. Έχουμε ένα από τα τεράστια σκάνδαλα στην ελληνική κοινωνία. Το 2011, 5 ανεξάρτητοι βουλευτές κατέθεσαν επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Λοβέρδο, τότε Υπουργό Υγείας, στην οποία αναφέρονται για εγκλήματα που δημιουργούν συνεχώς μαύρες τρύπες, για δαπάνες που μεγαλώνουν μέσα σε λίγο χρόνο 30 ή 50 φορές. Αναφέρονται σε εγκλήματα που διασφαλίζονται σε σειρά ετών από ομαδική τύφλωση αυτών που είναι υπεύθυνοι. Θα καταθέσω αυτή την ερώτηση στα πρακτικά της Βουλής. Αλλά μήπως πραγματικά υπάρχει σκευωρία? Η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αυγενάκης μεταξύ 5 βουλευτών. Είναι λοιπόν αυτό μία πολιτική σκευωρία? Προτού να απαντήσω σε αυτό, και θα απαντήσω μόνο με τα έγγραφα του FBI και όχι με κανέναν προστατευόμενο μάρτυρα, θέλω να πω ότι αυτοί που καλούνται κουκουλοφόροι στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζονται whistleblowers. Είναι οι άνθρωποι σαν τον Ellsberg, τον Pentagon Papers, σαν τον Βαθύλα Ρίγκη του Watergate, σαν τον Ed Snowden και την αποκάλυψη για την παγκόσμια παρακολούθηση. Βάζουν το κοινό καλό και την προστασία της δημοκρατίας πάνω από την προσωπική τους ασφάλεια. Κάθε ευγνωμόμενο κράτος τους ευγνωμονεί και τους προστατεύει. Αλλά ας δούμε λοιπόν τώρα τα στοιχεία του FBI. Και από εδώ θα μιλήσω μόνο με verbatim αναφορές στην έκθεση του FBI. Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει, αρχίζει το έγγραφο, για την εφαρμογή του ποινικού νόμου και αποδεικτικούς λόγους σε υποθέσεις που αφορούν 7 πολιτικούς και αναφέρει τα ονόματα, να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά που βρίσκονται στην κατοχή του FBI με βάσεις πληροφορίες που έχουν αντληθεί μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσε και έστειλε το FBI ως ενδείξεις για πιθανή ευθύνη υπουργών. Εάν θεωρούμε ότι το FBI μας δίνει στοιχεία για την ευθύνη των ιδιωτών, το ίδιο κάνει το FBI στο κείμενο που μιλάει για τους υπουργούς. Να μπω λοιπόν σε κάποιες λεπτομερείς αναφορές. Ένα, verbatim, εταιρείες και φυσικά. Ένα λεπτό, κύριε.
Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα είχαν επαφές με υφουργούς. Ο ΠΜΗ είχε σημαντική εμπλοκή στο δίκτυο ιδεολογίας της Νοβάρτης, αποτελούσε ουσιαστικά γέφυρα μεταξύ της εταιρείας και κυβερνητικών αξιωματούχων, έχοντας πρόσβαση σε 3-4 υπουργούς υγείας. Κυβερνή τρίτων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο υπουργός υγείας πληρώνονταν για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και την προστασία έναντι της ελάττωσης τιμών. Το πόλεμο συνεχίζει σημειώνοντας το 2011-12. Η φαρμακευτική βιομηχανία είχε μεγάλες μειώσεις τιμών. Η Νοβάρτης δεν είχε τέτοια μείωση στα φάρμακα ογκολογίας και μικρές μειώσεις σε άλλα φάρμακα. Και εκεί θα μπορούν να σταυρωθούν τα στοιχεία του FBI με αυτά τα οποία θα ξέρουν οι υπουργοί. Μίλησα για Νοβάρτης Gate. Στο σκάνδαλο Watergate, ο πρόεδρος Νίξον δεν παραιτήθηκε λόγω της διάρρηξης των γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος. Αναγκάστηκε σε παραίτηση επειδή προσπάθησε να αποτρέψει την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι απειλές και η απόλυση του ειδικού ανακριτή, του περίφημου Archibald Cox, οδήγησε τον Νίξον στο τέλος της καριέρας του. Ποιος προσπαθεί σήμερα να τρομοκρατήσει τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και να αποτρέψει την εξιχνίαση του τεράστιου σκάνδαλου? Η κυβέρνηση? Όχι βέβαια. Έχουμε αντιστροφή. Είναι οι μηνύσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης, η απειλητική αρθρογραφία εναντίον δικαστικών λειτουργών, η προσπάθεια αυτών που έχουν κληρονομικό δικαίωμα στην εξουσία να αποτρέψουν με διάφορα τερτύπια την έρευνα. Εδώ βρίσκεται η σκευωρία. Η συστηματική προσπάθεια να μπει ακόμα μια υπόθεση διαφθοράς στο σιρτάρι, η δικογραφία στα υπόγεια, εγκαταλελειμμένη στη σοφία των ποντικών. Μπορεί κανένας πολιτικός να μην έχει ποινική ευθύνη. Θα το δούμε. Ανάμειξη είχαν σίγουρα όλοι. Η δικογραφία δημιουργεί ηθική και πολιτική υποχρέωση στο απαξιωμένο πολιτικό μας σύστημα να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Η σημερινή μας πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι για την αριστερά δεν νοείται πολιτική που να παραβιάζει τις αρχές της ηθικής και της δικαιοσύνης. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία να βοηθήσετε την κάθαρση. Ελπίζω να μην μείνετε μόνο στην ύβρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δουζίνα.